In a long day, που λέει. Καιρό είχαμε λοιπόν κι εμείς. Long time no see. Δύο εβδομάδες απουσία. Επιστρέφουμε όμως. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε από το intro μας. Ναι. Τώρα λοιπόν, σήμερα, ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Είναι άλλο ένα, κάτω πράξη, με τον Χρόνη τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Εντάξει. Λοιπόν, πώς θες να αρχίσουμε. Πώς να αρχίσουμε, δεν ξέρω. Είναι και οι μέρες περίεργες. Πάλι είχαμε κρύα, παγωνιές, χιονιάδες. Μέχρι και έπεσε λίγο χιονάκι προχθές. Ναι, έριξε λίγο. Το πρωί είχε ζεστάνει, τώρα πάλι έξω ρίχνει έτσι βροχή και έχει και κρύο. Είναι ο κλασικός Μάρτης. Εγώ το λέω για μένα, είναι κάθε χρόνο ο Μάρτης είναι ο χειρότερος μήνας. Κοιτάξτε. Για μένα είναι ο χειρότερος μήνας του χρόνου στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι τυχαίο που λένε οι σοφοί οι Έλληνες Μάρτης, Γδάρτης και κακός Παλουκοκάθης. Δηλαδή, εντάξει, κάτι ξέρει ο θυμόσοφος λαός. Λοιπόν, θα σας αρχίσω όμως με Πανιόνι. Πανιόνι, ωραία. Να πούμε δύο πραγματάκια για το ποδόσφαιρο, με το οποίο διατηρούμε ακόμα ελπίδες για άνοδο. Είχαμε ένα πολύ κρίσιμο μάτς πριν από μία μισή εβδομάδα με το ΠΑΟΡΟΥΦ, που μεταξύ εμάς και του ΡΟΥΦ θα κρυθεί η πρωτιά του ομίλου και κατά συνέπεια ίσως και η άνοδός μας στην Super League 2. Που ήρθαμε 1-1. Ήρθαμε 1-1 παρά την αρκετά καλή εμφάνιση και, και το ίσως άδικο αποτέλεσμα, όπως πολλοί λένε. Ναι. Δεν θα σταθούμε όμως σε αυτά εμείς. Παρουσιάζουμε απλά τις ειδήσεις. Προχθές την Κυριακή είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στον εντός έδρας με τον Πόρο. Με τον Πόρο, ναι. Όπου είχαμε, που είδαμε και ένα γεγονός που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Ένα παίχτη μας, ένα παίχτη, το Λιούμι, ο οποίος κατάφερε και σκόραρε 4 γκολ στο ίδιο μάτς. Αυτό είχε να γίνει αμνημονεύτω. Πολύ ωραίο σαρδάμ γι' αυτό. Έβγαλε μάτια ο τύπος. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Χρειαζόμαστε δύο σημαντικές νίκες. Ελπίζουμε σε γκέλες, όπως το λέμε ποδοσφαιρικά, του ΡΟΥΦ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις. Και ελπίζουμε να κατακτήσουμε την πρωτιά προκειμένου να βγούμε στα μπαράζα νόμου. Θα την πάρουμε, εντάξει. Το έχουμε. Πάμε να συνεχίσουμε, αφού παρουσιάσαμε 2-3 πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Πάμε να συνεχίσουμε με την παρέλαση που έρχεται. Λέγε. Μετά από 2 χρόνια λοιπόν. Πάμε. Παρέλαση. Αποχής από παρέλαση. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή. Σαν event το βλέπουμε την παρέλαση. Φέτος λοιπόν, δυστυχώς θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων λόγω των καταστάσεων. Ειδικότερα αφού αρχίσαμε τον Πανιόνιο, να σου πω ότι για τον Πανιόνιο κάθε τμήμα θα μπορεί να έχει μόνο 30 μέλη από κάθε άθλημα. Okay. Δηλαδή και τα μεγάλα τμήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, μπορεί να έχουν μέχρι μόνο 30 αθλητές. Εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα γίνει η παρέλαση. Είχε λείψει αυτά τα 2 χρόνια. Είχε λείψει, ναι. Και θα συνεχίσει να γίνεται όπως από εκεί που την είχαμε αφήσει την παρέλαση, στην Αγία Σκοτεινής. Σωστά. Όχι στην Όμηρο όπως γινόταν παλαιότερα. Να πούμε ότι θα πάρει και η τροχέα κάποια μέτρα, η τροχέα Καλυθέας. Από τις 6 ως τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε εντάξει, λίγο προσοχή όσοι θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της πόλης μας. Δεν υπάρχει λόγος να το αποφύγουν. Και εντάξει, είναι ευχάριστο ότι ξαναγυρνάει η παρέλαση. Ασχέτως αν διαφωνώ στο ότι έχει καταντήσει να είναι event, ας πούμε. Εντάξει. Δυστυχώς. Ναι. Προχωράμε σε μία ακόμα είδηση.
Έχουμε παράταση των εγγραφών των παιδιών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στο Δήμο μας, μέχρι και τις 28 Μαρτίου. Οπότε όσοι δεν έχετε προλάβει, προλαβαίνετε για 6 ακόμα μερούλες να καταθέσετε τις δηλώσεις σας. Ναι. Να πούμε ότι αυτό τώρα, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση. Mm-hmm. Γιατί δεν το είδαμε από την... δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση από το Δήμο. Ή από κάποια σελίδα, κάποιο φορέα, τέλος πάντων, ενημέρωση του Δήμου, αλλά είχαμε από άλλο ειδησιογραφικό site της πόλης, το οποίο έτσι ξαναζωντάνευσε. Και ζωντανεύει, καθώς φαίνεται, γιατί πλησιάζουμε σε εκλογική χρονιά. Αλλά μου κάνει εντύπωση που ο Δήμος επίσημα δεν έβγαλε την ανακοίνωση της παράτασης. Καλό είναι να το γνωρίζετε ότι όντως υπάρχει παράταση για όσους είναι έτσι νέοι γονείς και θέλουν του χρόνου να βάλουν να γράψουν τα παιδιά. Εντάξει, μπορεί να θεωρούν τα στελέχη του Δήμου ότι είναι πιο σημαντικό να παρουσιάσουμε και να βλέπει ο κόσμος να ενημερώνεται από το γραφείο τύπου για ιδιωτικούς κήπους, ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ναι, ναι. Παρά για το μαγικό ότι μπορούν να γράψουν. Ή τον κόκκινο ουρανό, ας πούμε, ναι. Ένα ωραίο απόγευμα, έτσι, εικαστικά, έτσι, πράγματα ωραία. Βλέπουμε τις προτεραιότητες. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Οι προτεραιότητες είναι η διαφήμιση. Οπότε το έχουμε. Εντάξει. Και αφού αλλάξαμε από μόνοι μας το κλίμα, ναι. Μάντεψε τι έχουμε αύριο Δετάρτη. Oh. Δεν θα το πιστέψεις. Έρχεται. Επιτέλους. Δεν έρχεται, ήρθε. Μας λείψατε. Εγώ λέω να αφήσουμε μισό λεπτό κενό, να δούμε τι θα σκεφτεί ο καθένας από μέσα του. Τώρα τι έρχεται, τι ήρθε. Ήρθε το τέλος. Ήρθε λοιπόν και μας περιμένει. Δεν μας περιμένει, απλά ήρθε. Ναι. Εντός και κλεισμένων θυρών θα είναι. Σχετικά νομίζω, ναι. Ναι, σχετικά. Ήρθε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Μύρνης, διαζώσεις. Ανάμεικτο. Να το πούμε καλύτερα. Ναι. Επιτέλους διαζώσεις, θα δούμε έτσι κάποιους ανθρώπους να συμμετέχουν ζωντανά εκεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, να μιλάνε, να βλέπονται μεταξύ τους κτλ. Να πούμε ότι θα είναι ανάμεικτο γιατί κάποιοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά, ο καθένας για δικούς του λόγους, άλλος μπορεί επειδή ίσως και να είναι θετικός, ας πούμε, άλλος γιατί μπορεί να φοβάται στην αίθουσα Δημοτικού Συμβούλου ότι θα κολλήσει, ενώ ας πούμε στις καφετέρειες δεν θα κολλήσει, π.χ. Να. Που έτσι συναθρίζονται πάλι σε ένα τραπεζάκι τόσο δα μικρούλι, 5 μεγάλης ηλικίας κύριοι, οπότε σου λέει εντάξει, εκεί δεν κολλάει. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που είναι αρκετά τετραγωνικά και απλά, ας πούμε, εκεί κολλάει. Εντάξει, μένει να δούμε αν θα συνεχίσουν, έτσι, εγώ έχω αυτή την απορία, αν θα συνεχίσουν αυτό το υψηλό επίπεδο. Αλλά κλείσαμε εσείως 2 χρόνια. Ναι. Περιμένουν να επανέλθουμε. Την γλιτώσα 2 χρόνια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, να χειροκροτήσουμε. Ναι. Χειροκρότα και εσύ για να μην είναι αμήνα. Awkward, ναι. Βραβευτήκαμε. Πάλι. Πάλι. Τι έγινε, παιδιά. Βραβευτήκαμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Βραβευτήκε η ανακύκλωση ουσιαστικά του Δήμου μας. Ωραία πράγματα. Θα σας αφήσω. Ναι, άφησε με. Λοιπόν. Δεν διαφωνώ με την ιδέα της ανακύκλωσης ή με το ότι θέλουμε να το κάνουμε. Διαφωνώ με το ότι πουλάμε κάτι που ενδεχομένως να μην γίνεται ούτε στο 10% από αυτό που πουλάμε. Δηλαδή πουλάμε λίγο αέρα κοπανιστό, να το πω έτσι, απλά και λαϊκά. Υπάρχουν κάποιες έτσι κακοπροαίρετες πηγές, θα το πω εγώ, γιατί είναι δημοσιογραφικές πηγές, οι οποίες έτσι μας πληροφορήσανε, όχι μόνο εμάς, απλά εμείς το λέμε, αυτή είναι η διαφορά, ότι ήταν ωραία και αγορασμένα κάποια βραβεία. Δηλαδή, είναι σαν διαγωνισμός, πώς να το πω, ποιος θα ποντάρει τα περισσότερα. Έτσι, εγώ θα το έλεγα σαν καζίνο, έτσι, σε τραπέζι, έτσι, ωραίο, ποκεράκι, ποντάρουμε,
και ανάλογα το ποντάρισμα κερδίζεις και βραβείο. Έτσι λένε κάποιες κακές δημοσιογραφικές πηγές. Αλλά πήραμε το χάλκινο μετά. Πήραμε το χάλκινο. Σαν αγώνες. Δεν ποντάραμε πολλά μάλλον. Υπήρχε άλλοι δύο δήμοι που ποντάρανε περισσότερα. Αλλά το πιο σημαντικό ξέρεις ποιο θα ήταν. Βλέπει ο καθημερινός πολίτης ότι ο Δήμος μας βραβεύτηκε στην ανακύκλωσή του. Ναι. Το διαβάζει και αναρωτιέται. Πώς. Γιατί. Μα αφού βλέπω αυτό στην καθημερινότητά μου, πώς γίνεται να βραβευτήκαμε. Πόσο χειρότερη ίσως είναι η άλλη. Εντάξει, έχεις δίκιο. Απλά αυτό που πρέπει να πούμε τώρα πια είναι ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο χαζός όσο νομίζουν κάποιοι. Δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι με το να μοστράρουν βραβεία, άλλοι να μοστράρονται σε κάθε κοπή πίτας, σε κάθε εκδήλωση που μπορεί να γίνεται, να εκμεταλλεύονται, ας πούμε, φιλοζωικά αισθήματα, να βγάζουν φωτογραφίες με ωραία λουλούδια και τι ωραία που είναι η πόλη μας κτλ. Νομίζω ότι ο κόσμος το τρώει. Νομίζω τώρα πια, ειδικά έτσι όπως είναι που και τα social έχουν έτσι μεγάλη δύναμη. Και στην καθημερινότητα, γιατί είμαστε μια πόλη που όλοι κυκλοφορούμε έξω. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι και έχουμε σπίτια, blocks και είμαστε μακριά από πλατείες, δέντρα, κεντρικούς δρόμους κτλ. Όλη η Νέα Σμύρνη είναι γύρω από κεντρικούς δρόμους, γύρω από αγορά, είναι μες στη ζωή τέλος πάντων και όλοι την περπατάνε και την κυκλοφορούν. Άρα τα χάλια τα βλέπουν. Τα χάλια είτε θες είναι πεζοδρόμια, είτε θες είναι βρωμιές, είτε θες είναι δυσλειτουργικά σημεία που προσπαθούν κάτι να κάνουν και το κάνουν χειρότερο. Ό,τι και να θέλουμε να πούμε, ακόμα και το Δημαρχείο που είναι εκτός πόλης, ας πούμε, που είναι μακριά. Νομίζω ότι τώρα πια τα βλέπουν, οπότε τι βραβεία θα μοστράρει. Τι, ξέρω εγώ, φωτογραφίες, έτσι διάφορες όμορφα και λουλούδια και τα λοιπά θα μοστράρει. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα δηλαδή τώρα πια. Κοίτα, εγώ στο μόνο, για το μόνο πράγμα για το οποίο μπορώ να δικαιολογήσω ίσως αυτό το βραβείο είναι αν βραβεύουν για τη διάθεση να προσπαθήσεις για πράγματα. Τι θέλω να πω γι' αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Θέλω να πω ότι έχουμε αρχίσει εδώ και 1,5 ή 2 χρόνια το πρόγραμμα κομποστοποίησης. Προσπαθούμε σωστό. Να μάθουμε στον κόσμο τι πάει να πει κομποστοποίηση, πώς γίνεται και να μπει σιγά σιγά στα σπίτια. Εκτιμάω την προσπάθεια ότι έχουν μπει καφέ κάτι κομποστοποίησης που ακόμα οι περισσότεροι θεωρώ ότι δεν ξέρουν τι πάει να πει κομποστοποίηση. Εκτιμάω την διάθεση να μοιραστούν και ατομικά ακόμα σε σπίτια και νοικοκυριά της πόλης μας. Ατομική κάδικο κομποστοποίηση. Γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά, κοντεύουμε να καταλάβουμε τι πάει να πει αυτή η έννοια. Και επίσης εκτιμάω τη διάθεση που ο κόσμος σιγά σιγά βλέπει την ανταποδοτικότητα. Γιατί σε κάποια από τα άτομα που χρησιμοποιούν ο καφέ κάδους, έχουμε δει ότι επιστρέφεται σαν επιβράβευση εντός εισαγωγικών της προσπάθειας ένα κουτάκι με λίπασμα το οποίο έχει προέλθει από κομποστοποίηση. Ναι. Αν δηλαδή βραβεύουμε προκειμένου να δώσουμε όθηση για το μέλλον, το καταλαβαίνω. Αλλά μόνο γι' αυτό. Τώρα, αν βραβευτήκαμε για την προσπάθεια, για την καλή δουλειά που κάνουμε, τότε κάτι πήγε λάθος. Κάτι δεν πήγε καλά, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και στην αρχή είπα ότι ναι, μεν υπάρχει μια διάθεση να γίνει κάτι, αλλά θεωρώ ακόμα ότι ο τρόπος και το αποτέλεσμα και το πώς γίνεται όλο αυτό μένει στην, πώς να το πω, είναι ένα όργανο προεκλογικό, δηλαδή εμένα αυτό με ενοχλεί. Δεν θέλω να μένει εκεί. Θα ήθελα να είχε μεγαλύτερη ουσία, να είχαν εμβαθύνει περισσότερο, θεωρώ ότι μπορούνε. Σίγουρα.
Θεωρώ ότι μπορούν. Γιατί δεν είναι χθεσινή. Είναι πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Μόνο αυτό με ενοχλεί, ότι μένει στην φιλοσοφία της μόστρας. Ναι, αυτό με ενοχλεί. Είναι η διάθεση να γίνεται πράξη. Ναι, όχι ακριβώς. Να γίνεται μόνο λόγια, ακριβώς. Γραβεία και ή μόνο έτσι, πέντε φωτογραφίες και τρία story, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Άλλο ένα θεματάκι πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Είδαμε ότι, κάτι που δεν περίμενα να το δω, ελευθερώθηκαν 56 θέσεις στάθμευσης, όπως ανακοίνωσε η κοινωνική υπηρεσία. Οι θέσεις στάθμευσεων που ουσιαστικά άνοιξαν, αφορούσαν θέσεις αμαία, όπως πληροφορηθήκαν. Ναι. Θέσεις τις οποίες ήταν κλεισμένες με τις χαρακτηριστικές πινακίδες που όλοι ξέρουμε. Προφανώς για οχήματα που είτε είχαν λήξει άδειες, είτε δεν ξέρω, και εγώ, δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο. Δεν ισχύανε, τέλος πάντων, είναι αναπηρικές θέσεις. Ναι, για κάποιο λόγο πάβουν να ισχύουν. Και με βάση αυτό, μία μικρή ανάσα, ίσως, για τους πολίτες της Νέας Μύρνης, ίσως. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι αυτές οι θέσεις ανοίξανε σε, δεν ανοίξανε στο κέντρο της πόλης. Κάτι που συνεχίζει να επιβαρύνει το κέντρο της πόλης, η κατάσταση. Okay. Αν όντως είναι έτσι, καλώς το κάνανε. Και συμφωνώ νομίζω σε αυτό. Και μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, που κάνανε κάτι που θα το έλεγα λίγο... να μπορεί να χαλάσει κάποιες σχέσεις. Ναι, δηλαδή πάνε κόντρα στο πώς τους έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή μέχρι τώρα, μπράβο, ναι, δώσε, κάνε τα χατήρια, κάνε τα έτσι να διατηρούμε, να συντηρούμε πελατειακές σχέσεις, να ξαναβγαίνουμε. Τώρα αυτό που πάει λίγο κόντρα σε κάποιο κόσμο, που σου λέει, όπα, μεγάλη έλξη η αδειά σου, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις άλλο πια, στο κόβο. Μου κάνει εντύπωση, δεν τους το είχα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα δηλαδή ότι θα λειτουργούσαν έτσι ωραία, αντρίγκια ριζοσπαστικά. Και μπράβο αν έχουν κάνει σωστή και ηθική και, και νόμιμη έτσι δουλειά. Κοίτα, είναι μια δουλειά που εφόσον οι άδειες δεν ισχύουν, καλά κάνανε, πρέπει να γίνει, ακριβώς. Προκειμένου να αποσυμφορηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης μας και είναι αυτό. Γιατί ακριβώς. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Ειδικά στο κέντρο, δε, όσο πάει γίνεται και χειρότερη. Όπως θετικό είναι και αυτό που βλέπουμε, είχε γίνει, δεν γίνεται συνέχεια, αλλά υπάρχει μια σχετική ροή στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που σηκώνονται, ναι, προκειμένου να απελευθερώσουν θέσεις σταθμεύσεως. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε με τις, ναι, ώρες. Ναι. Γιατί υπάρχουν εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που είναι ακίνητα εδώ και 2-3 χρόνια, στα οποία δεν έχει επέμβει ο Δήμος ακόμα και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι και μέσα στο κέντρο της πόλης. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Thank you.
Δεν αργήσαμε πολύ. Εδώ, συνεπής, όπως πάντα. Πριν ξεκινήσεις να πας έτσι σε άλλα θεματάκια που είναι λίγο πιο μακριά, θα έλεγα, που φεύγουν πάλι από τα hardcore που ήμασταν πριν, είδαμε ότι βγήκε μια ανακοίνωση από το Τμήμα Παιδείας, από το, μάλλον το γραφείο τύπου την έβγαλε την ανακοίνωση, από το Τμήμα Παιδείας έτσι, ότι αναζητά χώρους για να στεγάσει πια μόνιμα τα παιδιά, έτσι, αυτό που έχει γίνει τώρα με τα κοντέινερ και τα λοιπά, αυτό που συζητούσαμε κιόλας και στις προηγούμενες εκπομπές, που είχε γίνει όλος ο ντόρος, που είχαν εξαγριωθεί οι γονείς και είχαν επισκεφτεί το Δημαρχείο και τα λοιπά. Κοίτα να δεις ενδιαφέρον. Κοίτα να δεις ενδιαφέρον. Είναι ίσως το πιο εξωφρενικό, το πιο προκλητικό. Είναι θράσος. Και το πιο, δεν ξέρω πώς να το πω, ψεύτικο. Είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει αυτά τα χρόνια, νομίζω. Και γιατί το λέω αυτό. Είχανε τόσα χρόνια να προετοιμάσουν κάτι. Αποτύχανε παταγωδός. Έτσι, τα κάνανε χάλια. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ υποκειμενικά, ο Γιώργος ή η Μαρία, τέλος πάντων, ο Γιάννης, ποιος άλλος. Είναι κάτι που αποδείχτηκε, εκ των πραγμάτων δηλαδή. Αποτύχανε. Δηλαδή ούτε τα κοντέινερ δεν μπορούσαν να έχουν ετοιμάσει τις προθεσμίες που έπρεπε να το έχουν κάνει. Και έρχονται πόσους μήνες μετά, αφού έχουν ταλαιπωρηθεί όλοι, αφού έχουν αποτύχει πόσες φορές σε όλες τις προθεσμίες που οι ίδιοι βάζανε, δεν τις έβαζε άλλος, οι ίδιοι λέγανε ότι τότε θα είμαστε έτοιμοι. Δεν ήτανε ποτέ. Και αυτό το κάναν 2-3 φορές έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα. Και έρχονται τώρα υποκριτικά, πραγματικά υποκριτικά, να πούν ότι ψάχνουμε για χώρους για να στεγάσουμε μόνιμα τις δομές. Τι στοίχημα θέλεις να βάλουμε εδώ, τώρα ζωντανά στον αέρα, ότι όλος τυχαίως θα βρούνε κάποιες δομές μόνιμες, θα τις φτιάξουνε, λίγο, πολύ λίγο πριν τις εκλογές. Πολύ λίγο πριν τις εκλογές. Δεν πιστεύω. Ή θα τις έχουν έτοιμες και θα πούνε ότι τις ετοιμάζουμε και ότι μόλις μας ξαναψηφίσετε θα το κλείσουμε το θέμα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι. Και τι στοίχημα ότι σε αυτό το κόνσεπτ, τέλος πάντων, σε αυτό το πλάνο που έχουν καταστρώσει, θα είναι μέσα και κάποιες προτάσεις που τους είχαν κάνει άλλοι και τις οποίες απορρίπταν, ας πούμε. Και θα τη ζητάνε την πατρότητα οι άλλοι. Θα ζητάνε άλλη την πατρότητα, θα λένε μα όχι, εσείς δεν τα κάνατε έτσι, εμείς κάναμε μελέτη και τα κάναμε και δείξαμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι πραγματικά η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, στα ζητήματα της πόλης και στην ζωή αυτής εδώ της πόλης. Εννοείται ότι μακάρι να βρεθούν χώροι. Προφανώς. Είχαν όμως 4 χρόνια να το κάνουν. Είχαν 4 χρόνια να το κάνουν και κοιμόντουσαν. Κοιμόντουσαν όρθιοι. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Είμαστε σκληροί επικριτές, ας πούμε, ή κάτι. Κοίτα, για μένα το μόνο σίγουρο ότι την επόμενη σχολική χρονιά που μας έρχεται τώρα από Σεπτέμβρη, δεν υπάρχει περίπτωση καμία από τις προσωρινές δομές να γίνει μόνιμη. Να μεταφερθούν σε μόνιμη δομή τα παιδιά κάποιας προσωρινής. Ίσως, και να είναι ένα μεγάλο ίσως αυτό, επειδή οι εκλογές θα είναι τον Οκτώβριο του 23, να μπουν το Σεπτέμβριο του 23. Ίσως κάποια. Εγώ πιστεύω ότι θα μπουν. Κάποια παιδιά να μεταφερθούν σε μόνιμη δομή. Εγώ πιστεύω ότι θα μπουν. Κάποια το κάνουν ξεκάθαρα για εκλογικό τέτοιο. Γιατί μετά θα βγει ο κάθε. Είναι πολύ πιθανό επειδή το timing ναι. Θα του συμφέρει πολύ. Ναι. Αλλά επί της ουσίας δεν θα γίνει κάτι πιο νωρίς. Σίγουρα φέτος εγώ το αποκλείω σαν ενδεχόμενο. Ναι, εντάξει. Και εγώ το αποκλείω. Και εγώ το αποκλείω. Μιλάω για το ακριβώς πριν τις εκλογές ή να τους πούνε ότι ξέρετε τι θα είναι έτοιμο και μετά τις γιορτές π.χ. θα μετακομίσουν εκεί, μετά το διάλειμμα των
Χριστουγέννων του 23, ας πούμε, εκεί πέρα. Και να το χρησιμοποιήσουν έτσι για να επανεκλεγούν. Όπως και να έχει, θεωρώ τραγικό όλο αυτό. Για μένα θα έπρεπε να αποδοκιμαστούν όλοι συνολικά, για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά το να εκμεταλλεύονται την παιδεία και οι μεν και οι δε, για, είτε για εκλογικούς λόγους, για ψηφοθυρικούς λόγους ή για κομματικούς και παραταξιακούς ή άλλοι, το θεωρώ αισχρό. Το θεωρώ αισχρό, κοροϊδία προς τους γονείς, προς τα παιδιά, οπότε για μένα πρέπει να αποδοκιμαστούν όλοι όσοι εκμεταλλεύτηκαν την παιδεία και ταλαιπώρησαν γονείς και παιδιά. Είναι ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Για πολιτικά αντικούς λόγους. Και μας έχει πληγώσει όσο λίγα θέματα έχουν πληγώσει τους νεοσμυρνιώτες τόσο. Και εύχομαι να μην ξεχνάει ο κόσμος, να μην έχει κοντή μνήμη. Τουλάχιστον όχι σε όλα. Σύντομα. Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ακμάζει τους τελευταίους μήνες. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μεγάλη αύξηση, τέλος πάντων, στην εγκληματικότητα και πάλι στην πόλη μας. Είχε σταματήσει για 1-2 χρόνια να ακούμε τόσα περιστατικά και τώρα καθημερινά βλέπουμε κλοπή σε τράπεζα, διάρρηξη σε σπίτι, καθημερινά φίλοι γνωστοί μου έγκλεψαν το κινητό μου, κλέψαν το πορτοφόλι. Ναι. Άλλοι ότι πάνε να κλέψουν και τους προλαβαίνουν, ναι. Γιατί λέει η τάδε το χαλί της να φέρουμε να κάνουμε της κυρίας, ξέρω εγώ, και ναι. Επισκέψεις στα σπίτια από δίθεν επιτίδιους. Ναι. Δεν ξέρω πού οφείλεται το νέο κύμα αυτό που έχουμε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Νομίζω η εταιρεία security που έχουμε δεν μας καλύπτει. Ξεκάθαρα δεν μπορεί να μας καλύψει. Ξεκάθαρα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί μιλάμε για πάρα πολύ λίγα άτομα. Ένα αυτοκινητάκι να κάνει βόλτα μια στο τόσο δεν έχει νόημα. Και να είναι τρεις άνθρωποι γύρω-γύρω από την πλατεία. Τι νόημα έχει αυτό, ρε παιδιά. Πραγματικά. Νομίζω πρέπει να βρούμε λύσεις. Λύσεις που να βοηθάνε. Όχι λύσεις για τα μάτια του κόσμου, λύσεις για να βοηθήσουν τον κόσμο και να προλάβουν καταστάσεις. Ναι, και για μένα... Ενημέρωση. Ναι, σίγουρα ενημέρωση. Σωστό. Από το γραφείο τύπου ίσως του Δήμου. Από οποιονδήποτε φορέα και από την αστυνομία θα μπορούσε να γίνει. Φορέα, ναι. Νομίζω εντάσσεται στα αρμοδιότητες αστυνομίας αυτό, η πρόληψη. Δεν είναι μόνο η καταστολή. Σίγουρα, δεν γνωρίζω με ποιους τρόπους γίνεται αυτό. Άλλοι θα ξέρουν σίγουρα καλύτερα. Ναι. Και γενικά νομίζω ότι οι αρμόδιοι φορείς, όποιοι και αν είναι αυτοί, θα πρέπει να νοιάζονται λίγο παραπάνω και να είναι λίγο πιο κοντά στην καθημερινότητα, στους δρόμους, στα σπίτια, στα πεζοδρόμια και να μην χαλάνε έτσι φαιά ουσία και ενέργεια σε άλλα πράγματα. Πολιτικής φύσεως θα πω. Πάμε λίγο και σε ένα θέμα το έχουμε συζητήσει αρκετά. Όμως έχουμε μια νέα προσθήκη. Μάλιστα, για να δούμε. Θα σου πω τώρα την ανακοίνωση του θέματος. Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το καινούριο, όχι το καινούριο, το λόγο μάλλον. Τώρα δεν μπορώ να το πω κιόλας. Πες το, εκφράσου. Τίθεται λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το λόγο του ανοιχτού κέντρου εμπορίου της πόλης μας. What? Ποιο είναι λοιπόν το ανοιχτό εμπορικό κέντρο της πόλης μας. What? Για όσους δεν το γνωρίζετε και δεν οφείλετε σε καμία των περιπτώσεων να το ξέρετε, όρος ανοιχτό εμπορικό, ανοιχτό κέντρο εμπορίου, είπα ανοιχτό εμπορικό κέντρο. Open Mall, ναι. Open Mall, που λέμε, όπως το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν. Στο US of A, ναι. Αυτό θα ονομάζεται το κομμάτι της Ομήρου, με λίγο παλαιολόγου. Ναι. Αυτό λοιπόν θα είναι το ανοιχτό εμπορικό κέντρο της πόλης μας. Τώρα θα μας πείτε, δεν είναι.
πώς νοείται μάλλον ένα εμπορικό κέντρο. Ούτε εμείς ξέρουμε. Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι ξέρουν. Δηλαδή το να κάνεις σε εισαγωγικά μια ανακαίνιση σε ένα δρόμο που απλά έχει μαγαζιά. Ανάπλαση, ναι. Εγώ επίτηδες το λέω ανακαίνιση σε ένα δρόμο, γιατί αυτό κάνανε. Ανακαινήσανε λίγο ένα δρόμο, ένα κομμάτι και έχει τα μαγαζιά που είχε πάντα. Να. Δηλαδή, πώς τράβηξε αυτό επιχειρηματικότητα, πώς έφτιαξαν καινούργια μαγαζιά, πώς αυτό θα προσελκύσουν κόσμο να περπατάει εκεί πέρα και να ψωνίζει και να κάνει το αυτό του να είναι εμπορικό κέντρο. Τα αυτοκίνητα περνάνε, τα λεωφορεία περνάνε. Επειδή βάλανε πλακάκι κάτω, πλακό στρατό. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα εδώ είναι ποιος, δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον. Μάλλον κάποιοι έχουν βάλει εκεί μεταξύ του στοίχημα. Ελάτε να το πούμε εμπορικό κέντρο ανοιχτό. Πόσοι λέτε να κοροϊδέψουμε, να τους κοροϊδέψουμε και να το φάνε και να μας ξαναψηφίσουν, ας πούμε. Δηλαδή κάτι τέτοιο μου φαίνεται ότι έχει γίνει. Στοιχηματάκι εκεί μεταξύ τους. Ελάτε να το δούμε. Και βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση το λόγο. Ναι, φυσικά, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μεταβείτε μέσω του link που υπάρχει και στο γραφείο τύπου πρέπει να υπάρχει, ναι, για να δείτε τα δύο λόγκο που μεταξύ των οποίων μπορείτε να διαλέξετε για ποιο θέλει να δεσπόζει στην Ομήρου. Μάλλον στην Ομήρου, δεν έχουν πει που θα θεωρηθεί αυτό το φοβέρο και τρομερό λόγκο του εμπορικού μας κέντρου. Είναι ένα... Δεν ξέρω πού να το πιάσω, πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Εντάξει, είναι όλο μια κίνηση εντυπωσιασμού, δεν είναι κάτι, ένα πυροτέχνημα είναι πάλι. Κλασική περίπτωση βλάβης, έτσι που λέμε, πάγια τακτική. Μια κίνηση εντυπωσιασμού ακόμα είναι, δεν είναι κάτι. Φτιάξτε το εμπορικό κέντρο, φτιάξτε το πρώτα, κάντε εμπορικό κέντρο. Και βεβαίως να μπουν και λόγο και σημαίες και φιέστες και ό,τι θέλετε. Και λάβαρα, μπράβο, τα πάντα όλα. Αλλά μέχρι τότε, εντάξει, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα ήταν ένα ξεμούδιασμα. Ένα ξεμούδιασμα, ναι. Να πω κάτι πριν κλείσουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση, βέβαια το εξηγώ κάπως. Όλα αυτά, άμα τα προσέξει κανείς και τα αναλύσει, έχουν την ίδια εξήγηση στην ουσία. Τι μου κάνει εντύπωση που βλέπουμε πάλι στελέχη της Δημοτικής Αρχής να... εμφανίζονται πάλι σε εκκλησίες. Έτσι... Εντάξει, είναι μια διαδοχή των πιτών. Ναι, μπράβο. Πίτες τελειώσανε, σου λέει πόσο ακόμα πίτα. Πάει, το κοπίτο πίτα τέλειωσε. Οπότε πάμε τώρα Πάσχα. Τώρα είναι το Πάσχα mode. Οπότε πάμε εκκλησίες, εμφανιζόμαστε εκκλησίες, εκεί ψυχοσάββατα, ιστορίες, χαμούλης. Τώρα θα βγαίνουν εκεί όλοι, όλα τα στελέχη. Θα πηγαίνουν να φωτογραφίζονται στην εκκλησία, γιατί η εκκλησία, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ένα αξιοθέατο που πας για να φωτογραφηθείς. Δεν πας γιατί πιστεύεις, ας πούμε, στον Θεό. Αλλά πρόσεξε, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο καθένας του, από αυτούς που θέλουν να φωτογραφίζονται, έχουν όλοι από ένα calendar, που γράφουν 22 Μαρτίου εκεί, 23 στην άλλη εκκλησία, 24 εκεί και εκεί, 25 έχει μείνει μια πίτα. Όχι, συγγνώμη, 25 είναι η παρέλαση. 25 είναι η παρέλαση, ναι. Μπακαλιάρο. Και από εβδομάδα, 29-30 με αυτή μπορεί να είναι κάτι τελευταίες πιτούλες που έχουν μείνει. λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα επιστρέψουμε την επόμενη Τρίτη με αγαπημένο σχολιασμό Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, εντάξει. Γιατί, εντάξει, 2 μήνες είχαν να ειδωθούν όλοι μαζί. Ναι. Πιστεύω θα έχουμε... πολύ ψωμί. Θα έχουμε μπόλικο έτσι υλικό και δεν θα υποσχεθούμε, αλλά προετοιμάζουμε και μια ακόμα μια καινούργια ενότητα. Έτσι την έχουμε στα σκαριά. Είναι λίγο πολύ γνωστή σε κάποιους, γιατί είναι ένα ωραίο παιχνίδι θα το πω, αλλά το ετοιμάζουμε και για εσάς εδώ, για τη Νέα Σμύρνη μας. Και θα περιμένουμε να το παίξουμε ίσως κάνει ντεμπούτο με τους καλεσμένους μας. Γιατί όχι. Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνιο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.